νόημα. Ποιο είναι το πνεύμα του πράγματος, το νόημα του πράγματος. Και άλλα βάζει εκεί ο Άγιος Κύριλλος. Τώρα θα μας πει ότι το Πνεύμα του Άγιον έχει πολλά ονόματα. Μη νομιστεί λοιπόν ότι αναφέρονται στα πολλά ονόματα, άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι στην εποχή του είχε παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο να λέγουν άλλος είναι ο Παράκλητος, άλλο είναι το Πνεύμα του Άγιον, άλλο είναι το Πνεύμα του Θεού Πατρός, άλλο το Πνεύμα του Υιού και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν αυτά θα αναφέρει και θα αναφερθεί σε κάποια παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη, πάντα από την Καινή Διαθήκη τώρα, γιατί την Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποίησε προηγουμένως, για να μας δείξει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ένα. Έτσι, οι διαλέξεις μεν διαιρούνται, αυτό δε, το Πνεύμα του Άγιον, αδιαίρετον εστίν εν και το αυτό την χάνον. Ύστερα θα δούμε και κάτι άλλο, όπως το λέει παρακάτω. Και ούτω διαιρείστε τας κατηχήσεις διαίρεσιν είχε της πίστεως, εις γαρ ίντε και εστίν ότις ευσεβίες σκοπός. Δηλαδή είχαμε πολλές κατηχήσεις. Δεν σημαίνει ότι χωρίσαμε τις κατηχήσεις, ότι οι κατηχήσεις χωρίζουν το Πνεύμα του Άγιου. Και θα πει τα εξής δύο παραδείγματα. Λέει παρακάτω, όταν μιλήσαμε για τον Χριστόν, όταν μιλήσαμε για τον Πατέρα, για τον Θεό, τον Πατέρα Θεόν, βεβαίως είπαμε πολλά πράγματα και είπαμε περισσότερες της μιας κατηχήσεις. Δεν διαιρέσαμε τον Πατέρα. Όταν μιλήσαμε για τον Υιόν, είπαμε πολλές κατηχήσεις, διότι αν το θέλετε, μέχρι την πρώτα τελευταία, δηλαδή τη 15η κατήχηση, είχαμε δια τον Πατέρα και δια τον Υιόν. Δεν σημαίνει ότι ο Υιός είναι κομματιασμένος, είναι κομματιασμένες οι κατηχήσεις. Έτσι και εδώ θα μιλήσουμε για το Πνεύμα του Άγιον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κομματιάζεται. Διότι το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο, όπως λέγει στη συνέχεια, ούγαρ άλλος εστίν ο Παράκλητος παρά το Πνεύμα του Άγιον, αλ εν εστίν και το αυτό διαφόρος τες προσιγορίες ονομαζόμενων. Το ίδιο που ονομάζεται με διάφορα ονόματα. Προσιγορία θα πει όνομα. Ζων και ηφαιστός και λαλούν και ενεργούν και τον υποθεού δια Χριστού γενωμένων λογικών απάντων, αγγέλων και ανθρώπων αγιαστικών. Είναι αυτό το οποίο ζει, υπάρχει, λαλεί, ενεργεί, εκείνο που όταν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έκανε αγγέλους και ανθρώπους, το Πνεύμα το Άγιον όλα αυτά τα αγιάζει. Παρακάτω θα δούμε να κάνει η αναφορά, γι' αυτό τα λέει αυτά, και εδώ παρέτρεξα την παράγραφο την Β, ότι τα χαρίσματα, διότι περικοπή περί χαρισμάτων ομιλεί που μας αναφέρει, τα χαρίσματα είναι πολλά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε και πολλά πνεύματα Άγια, ή ακόμη ότι το Πνεύμα του Άγιον διαιρείται. Τα χαρίσματα διαιρούνται, το Πνεύμα του Άγιον δεν διαιρείται. Αν θέλετε, μην ξεχνάτε ότι εκείνοι που ήρχονται εις την Εκκλησία ήσαν ειδωλολάτρες. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Μάλιστα στην Ιερουσαλήμ, παρότι είναι η Ιερουσαλήμ, σας κάνει εντύπωση ότι οι κατηχήσεις ελέγχθησαν ελληνικά? Σας κάνει αυτό εντύπωση? Δεν έχουμε μετάφραση από το εβραϊκό. Οι κατηχήσεις είναι γραμμένες ελληνιστή. Οι ακροατές λοιπόν είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν ελληνικά. Ύστερα ζούμε σε μια εποχή που προηγήθηκαν 300 χρόνια, οι λεγόμενοι ελληνιστικοί χρόνοι. Και τώρα ομοίως έχουμε ελληνιστικούς χρόνους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η ελληνική γλώσσα είναι η κυρία γλώσσα. Δεν ήταν καν η ρωμαϊκή. Η ρωμαϊκή ήταν στα επίσημα έγγραφα, αλλά στην καθημερινή ζωή οι άνθρωποι μιλούσαν ελληνικά. Έτσι και οι Εβραίοι ήξεραν ελληνικά. Θυμηθείτε την επιγραφή στο Σταυρό. Γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά, ρωμαϊκά. Αυτός ο λόγος ήταν.
Αυτός ήταν ο λόγος. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι πολλοί ήρχονται από την ιδεολολατρία να ακούσουν, να γίνουν χριστιανοί. Τι άφηναν? Τα είδωλα, μάλιστα. Ποιος ήταν ο Θεός της θαλάσσης, όπως εδώ, και της Σοφίας, η Αθηνά. Και του γάμου, η Εστία. Και του ουρανού, ο Ζεύς. Άωστε λοιπόν, καθένα από αυτά είχε το Θεό του. Εμείς σήμερα το κατανοούμε ότι ένας είναι ο Θεός. Αλλά τότε για το κάθε πράγμα ήταν ο αντίστοιχος Θεός. Έτσι έπρεπε να τους πει ότι ένανε το Πνεύμα το Άγιον και ότι αν θα σου δώσει σοφία ή την ικανότητα να είσαι να αρχιτεκτονείς ή ό,τι άλλο, ένανε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είναι πολλά. Σας εξήγησα γιατί μιλάει έτσι ο Άγιος Κύριος. Και πάμε στην τρίτη τώρα κατήγηση που μπαίνουμε στο κύριο θέμα. Όλα τα άλλα ήταν επεξηγηματικά, τα οποία πέρασα γρήγορα. Τι λέγει? Υπέρ δε του μήτες διαφόρης ονομασίες του Αγίου Πνεύματος, νομίσε τεινάς εξ αμαθίας. Διάφορα είναι ταύτα πνεύματα και μη εν και το αυτό, όπερεστη μόνον, δια τούτο προασφαλιζομένη σε η καθολική εκκλησία παρέδωκε εν τη της πίστεως επαγγελία πιστεύειν εις εν Άγιον Πνεύματον παράκλητον το λαλήσαν εν της προφήτες. Το καταλάβατε, είναι αυτό που σας είπα, ότι επειδή υπάρχουν τα διαφορετικά ονόματα στο Άγιο Πνεύμα, μην νομίζει κανείς από αμάθεια ή από κεκτημένη συνήθεια από την ειδωλολατρία ότι τα πνεύματα είναι πολλά. Ένα είναι. Γι' αυτό, για να σε προασφαλίσει η Καθολική Εκκλησία, σου παρέδωκε, λέει, εν τί της πίστεως επαγγελία. Επιτρέψατε. Καθολική Εκκλησία, βεβαίως, δεν είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δεν είναι η Ρωμαϊκή Εκκλησία, δεν είναι η Δυτική Εκκλησία, η Φράγκικη Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι στο σύμβολο της πίστεως λέει, με πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι μια από τις τέσσερις ιδιότητες της Εκκλησίας. Ουσιαστικά και πραγματικά, καθολική είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Θα λέγαμε λοιπόν, έχουμε την Ορθόδοξον Καθολική Εκκλησία. Και καταχρηστικά η Ρώμη χρησιμοποιεί τον τίτλο Καθολική Εκκλησία. Διότι ο τίτλος των χαρακτηριστικών Καθολική δόθηκε ήδη από τα συνόδους που συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως πολύ 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 πριν από το σχίσμα. Έτσι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι καθολική, και καθολική θα πει αυτή η οποία συμπεριλαμβάνει όλο τον κόσμο. Μία είναι η Εκκλησία, Αγία είναι η Εκκλησία, Καθολική είναι η Εκκλησία, συμπεριλαμβάνει όλο τον κόσμο, και Αποστολική, όπως μας την παρέδωκαν με τη διδασκαλία τους οι Απόστολοι. Διότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι η Αποστολική διδασκαλία. Και αναφέρεται στο άρθρο εκείνο του Συμβόλου της Πίστεως που λέει «Ώστε να φτάσουμε να πιστεύουμε εις εν Άγιον Πνεύμα των παράκλητων το λαλήσαν εν τις προφήτες». Αν μου πείτε, δεν είναι ακριβώς αυτό που ξέρουμε εμείς και εις το Πνεύμα το Άγιο και τα λοιπά, θα μου πείτε δεν είναι το ίδιο. Ναι, δεν το ίδιο για τον εξής λόγο. Διότι πρώτου συμβόλου πίστεως της Νικαίας ήδη υπήρχε το Ιεροσολυμητικό σύμβολο πίστεως, και το οποίο ήδη καταχωρείται, είναι από τις πρώτες κατηχήσεις, το είχαμε αναλύσει, και γι' αυτό παίρνει από το σύμβολον αυτό. Έχουμε δηλαδή τοπικά σύμβολα, τελικά όμως καθιερώθηκε το σύμβολο της Νικαίας και όλα τα άλλα αποτελούν μόνο πλέον μνημεία. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι ακριβώς. Όπως λέει η Φερυπή, και πιστεύω, λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, λέει εκεί, και πιστεύω εις την Ανάσταση της σαρκός.
Το ίδιο είναι. Και μάλιστα Ανάσταση σαρκός είναι ακόμη πιο σαφές και λεπτομεριακών. Το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το διαφορετικό, μόνο η διατύπωση είναι λίγο διαφορετική. Και θα πούμε, λέει στη συνέχεια της τρίτης παραγράφου, θα πούμε μερικά από τα ονόματα που είναι καταχωρημένα στην Καινή Διαθήκη. Περιών προσιγοριών, νυν ολίγας ημιν εκ πολλών ερούμε. Θα πούμε μερικά από τα πολλά. Παράγραφος τετάρτη. Καλείται μεν γαρ πνεύμα κατά το αρτίος ανεγνωσμένον ο μεν γαρ δια του πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας κλπ. Αυτό που είναι η περικοπή που διαβάστηκε από την πρώτη προς Κορινθίους και λέγει πρώτα, τι βλέπουμε, ότι καλείται πνεύμα, πρώτη ονομασία, πνεύμα, αυτό που λέει αρτίος ανεγνωσμένον, αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα. Δεύτερον, καλείται δε πνεύμα αληθείας, καθώς ο σωτήρ φυσήν, όταν δέλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας κλπ. Τι είπε ο Χριστός, ότι όταν έλθει το πνεύμα της αληθείας. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί, το πνεύμα της αληθείας? Σημαίνει ότι το πνεύμα το Άγιον, εμείς θα κάνουμε σε κάθε προσιγορία όνομα, θα λέμε και δύο λόγια αναλυτικά. Τι θα πει πνεύμα αληθείας? Ότι το πνεύμα το Άγιον είναι πνεύμα αληθείας, ότι λέγει την αλήθεια, ότι κατέχει την αλήθεια, ότι είναι η αλήθεια. Αυτό σημαίνει πολλά. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιον δεν έρχεται να πει την αλήθεια, αλλά είναι η αλήθεια, όπως και ο Πατήρ είναι η αλήθεια. Όταν λέγει ο Κύριος ότι είμαι η αλήθεια, δεν λέγει ήρθα να σας πω την αλήθεια, αλλά είμαι η αλήθεια. Εννοεί ότι είναι ο όντος Θεός, ο αληθής Θεός. Ο Πατήρ λοιπόν είναι η αλήθεια, γιατί είναι ο όντος Πατήρ, ο Υιός το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιον. Ότι δεν είμαι ψευδής Θεός. Γι' αυτό λέμε όταν αρχίζουμε κάθε προσευχή που λέμε με το Βασιλεύ Ουράνιε, Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας. Τι θα πει το Πνεύμα της αληθείας? Όχι ότι είσαι το Πνεύμα που λέγει την αλήθεια, αλλά είσαι το όντως Πνεύμα Άγιον, δηλαδή είσαι όντως Θεός. Αυτό θα πει το Πνεύμα της αληθείας. Και βεβαίως, περιττό να πούμε, ότι ο Θεός λαλεί την αλήθεια, διότι ο ίδιος ο Κύριος είπε για τον εαυτόν του, εγώ αλήθεια λέγω, αλήθεια λαλώ, είπε κατ' επανάληψη εις τους ακροατάς του, και το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα της αληθείας επιπλέον, διότι εκείνο που αποκαλύπτει είναι το αληθές, εν αντιθέσει με τα πονηρά πνεύματα που είναι πνεύματα πλάνης και ψεύδους. Καλείται δε, καλείται και παράκλητος, καθώς ήρηκεν πάλι ο Κύριος, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου μη έλθει προς ημάς. Εάν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Γιατί λέγεται παράκλητος? Παράκλητος από το παρακαλώ. Παρακαλώ θα πει παρηγορώ. Σας το έλεγα και μια περασμένη φορά, πάλι για το Άγιο Πνεύμα. Παράκλητος λέγεται και ο Υιός. Και όταν λέγει αλλού, όταν έλθει ο άλλος παράκλητος, εννοεί λοιπόν ότι υπάρχει και κάποιος ακόμη, και είναι ο λαλών, είναι ο Χριστός. Γιατί πήρε την ονομασία παράκλητος ο Υιός, παράκλητος και το Πνεύμα το Άγιον? Δεν υπάρχει περίπτωση συγχύσεως καθόλου, για τον εξής λόγο.
Είναι γνωστόν ότι η γη μας είναι εκείνη που δέχθηκε τον Παράδεισο. Ο Θεός λέει εφύτευσε Παράδεισο κατά ανατολάστης Εδέμ και εκεί έθεσε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Παράδεισος ήρθε. Δηλαδή δεν υπάρχει πια στη γη. Και η γη μας, ποιος το αρνείται, έγινε κοιλάδα κλαθμόνος. Θα πει κλάματος, κλαθμόν είναι τα κλάματα. Δηλαδή μια κοιλάδα που κλαίει κανείς, ένας τόπος που κλαίει κανείς. Το κλάμα είναι τόσο πολύ επάνω στη γη. Από τους πολέμους, από τις αδικίες, από τις πείνες. Ναι, κυριότατα όμως από τον θάνατο. Ο θάνατος, ο παρήσακτος αυτός, ο μεγάλος παρήσακτος που δεν είναι δημιούργημα του Θεού ο θάνατος, ήρθε να μεταβάλει την ωραία γη εις κοιλάδα κλαθμόνος. Μας άξιζε, μας έπρεπε, εμείς μεταβάλαμε τη γη μας σε κοιλάδα κλαθμόνος. Και αν θέλετε, αν μου πείτε, μα ο θάνατος, ναι, εμείς τον εισαγάγαμε δια του τρόπου της ζωής μας, δια της αποστασίας μας, δια της αυτοθεώσεώς μας. Ύστερα, παρά τα αυτά, ας υπάρχει ο θάνατος. Η γη είναι αρκετά ωραία. Αν είχαν οι άνθρωποι ειρήνη, δεν θα ζούσαν πολύ ωραία. Μη με πάρετε ότι είμαι ειρηνοφλίαρος, που σήμερα υπάρχει τόση φλιαρία περί την ειρήνη. Φλιαρία, ακατάσχετη φλιαρία. Σε αυτή την ειρήνη ούτε πίστεψα, ούτε πιστεύω και σας προκαλώ να μην πιστεύετε ποτέ σε αυτή την ειρήνη που φέρνει ο κόσμος. Είναι η ειρήνη του κόσμου τούτου. Ο Κύριος είπε την ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε εγώ δίδομη ημίν. Ο κόσμος έχει μια ειρήνη συμβατική, συμφωνούν. Από ένα πόλεμο να φάνε τα κλοπημαία τους, αυτά που αρπάξαν από τους μικρούς για να τα ξεκοκαλίσουν, και όταν τελειώσουν αυτά και ξεκοκαλιστούν, τότε δεν θυμόμαστε πια ειρήνη και ξαναξεκινάμε πάλι για ένα πόλεμο με την έκφραση αναζήτησης ζωτικού χώρου. Μη πιστεύετε στην ειρήνη που μιλάνε οι άνθρωποι. Ποτέ μη πιστεύετε, θα απατηθείτε μόνο στην ειρήνη του Θεού. Ειρήνη επί της γης δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει ειρήνη επί της γης, δεν είναι παρά μία ανακοχή για προετοιμασία για άλλον πόλεμο. Θα το ξέρουμε αυτό. Εμείς δεν παρασκευάζουμε λοιπόν τον όλεθρον, την θλίψη, τον θάνατο και τη δυστυχία με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε πάνω στη γη. Όλα αυτά μετέβαλαν τη γη μας σε μία κοιλάδα όντως κλαθμόνος. Έρχεται ο Υιός στην γη να νικήσει τον θάνατο και να μας φέρει τη δική του ειρήνη. Αλλά επειδή ούτε ο θάνατος νικήθηκε δυνάμει, ακόμη ενεργεία μένει. Προσέξτε αυτό, δεν πεθαίνουμε, αλλά θα αναστηθούμε. Συνεπώς, η νίκη του θανάτου είναι οριστική στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μένει όμως, μένει δυνάμει η νίκη αυτή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει ενεργία. Γιατί υπάρχει ο θάνατος. Και η ειρήνη που την έφερε ο Θεός στη γη, ο Χριστός στη γη, και πηγή ειρήνη, δεν λέγει εκεί, έλεγαν οι άγγελοι. Και αυτή είναι δυνάμη δυστυχώς. Δεν είναι ενεργία η ειρήνη του Θεού. Πρώτα-πρώτα, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν εγνώρισαν το Ευαγγέλιο. Και ύστερα, δυστυχώς, και από τους χριστιανούς, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν κατά κοσμικών τρόπων και συνεπώς δεν ζουν την ειρήνη του Θεού μέσα τους. Έτσι, έρχεται ο παράκλητος, ο άλλος παράκλητος. Έρχεται εις τον κόσμο για να μένει με τους πιστούς, να τους παρηγορεί και να τους λέγει ότι ο άλλος παράκλητος
Δηλαδή ο Ιησούς, δηλαδή ο Υιός, σας έφερε την Ανάσταση που δεν ήρθε ακόμα η ώρα να την πάρετε. Σας έφερε την ειρήνη, μπορείτε να την έχετε, τουλάχιστον προσωπικά. Και μας παρηγορεί ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, έως ότου η νίκη κατά του θανάτου είναι πλέον ενεργία και οριστική. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται ο Υιός παράκλητος, μας έδωσε τη νίκη κατά του θανάτου και μας έφερε την αληθινή ειρήνη, και ο δεύτερος παράκλητος που μας παρηγορεί και μας βοηθάει αναμένοντας την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιον μένει στην Εκκλησία. Ακόμη αν θέλετε, το χωρίον αυτό που είπε εδώ ο Κύριος, ότι σας συμφέρει, δεν το λέγει, εγώ σας το λέω, όταν δέλθει εκείνος το Πνεύμα της Αληθείας, καλείται παράκλητος, εάν γάρε εγώ μη απέλθω ο παράκλητος, ου μη έλθει προς εμάς. Εάν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει κάτω, ο δεύτερος παράκλητος. Όταν λέμε δεύτερος, δεν είναι ποιοτικά δεύτερος, είναι χρονικά δεύτερος. Μην νομίσετε ότι είναι ποιοτικά δεύτερος, δηλαδή μικροτέρας αξίας και σημασίας, διότι Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον, μία ουσία. Αλλά είναι χρονικά δεύτερος παράκλητος. Λοιπόν, εάν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος, ο δεύτερος, δεν θα έρθει. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον πάνω στη γη, ενώ υπήρχε ακόμη ο Χριστός, δεν θα ήταν καλύτερα, θα λέγαμε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί πολλοί λόγοι. Εγώ θα σας πω τον έναν και κυριότατον λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Μην ξεχνάμε ότι το Πνεύμα του το Άγιον ο Θεός το ήρε από τους ανθρώπους, και τούτο διότι υπήρξε έχθρα ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Ουσιαστικά το Πνεύμα το Άγιον ήρθε, σηκώθηκε, έφυγε. Το πήρε ο Πατήρ όταν οι άνθρωποι έπεσαν στον Παράδεισο. Βέβαια υποτυπωδώς το Πνεύμα το Άγιον, το είπαμε την περασμένη φορά, ότι διοίκει η παρουσία του όλη την ιστορία, την πρόχριστου ιστορία. Αλλά δεν είναι πλούσιο. Δηλαδή θέλω να πω, η αυθονία και σε όλους επεφυλάσσεται για την Πεντηκοστή. Έτσι το Πνεύμα το Άγιον, όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, πάλι έρεται, έστω και αν το είχαν λίγο. Το βλέπουμε αυτό στη γενεά του Νόε. Ο Νόε έχει το Πνεύμα το Άγιο, διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει στο Λόγο του Θεού εάν ο Νόε δεν ήταν αμύρος του Αγίου Πνεύματος. Όπως δεν λέμε τον Υιόν ότι είναι Θεός αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, έτσι δεν λέμε και τον Θεόν Πατέρα, Πατέρα, εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον. Μας το λέγει αυτό η Καινή Διαθήκη καθαρά καθαρά. Λοιπόν, είχε το Πνεύμα το Άγιον ο Νόε, όχι βεβαίως τόσο πλούσιο στη δωρεά όσο έχουμε πια την Πεντηκοστή, αλλά η γενεά του είχε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν μπορούσε να το έχει. Γιατί? Ου μη καταμείνει, λέει ο Θεός, το Πνεύμα μου το Άγιον επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Είναι οι ληστέ, ζουν οι ληστική ζωή. Αυτό θα πει δια το είναι αυτούς σάρκας. Είναι οι ληστέ. Δεν μπορεί λοιπόν το Πνεύμα μου το Άγιο να μείνει σε αυτούς. Έρεται το Πνεύμα το Άγιον και επέρχεται ο κατακλυσμός. Ακούσατε? Έρεται το Πνεύμα το Άγιον, επέρχεται ο κατακλυσμός. Ο Νόε σώζεται. Μόνον ο Νόε. Συνεπώς, υπήρξε έχθρα, όχι καταλλαγή, ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Διότι οι απόγονοι πάλι του Νόε ξεκίνησαν τα ίδια. Έπρεπε να υπάρξει μία καταλλαγή. Ποιος θα ήταν εκείνος που θα έφερνε την καταλλαγή, θα έκανε, θα έδινε την καταλλαγή ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο?
ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, έπρεπε να ανέλθει στον ουρανόν η ανθρωπίνη φύση, να πάει να συναντήσει τον Θεόν Πατέρα δια την καταλλαγή. Προσέξτε τι είπα, η ανθρωπίνη φύση, αυτό έχει πολύ 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 σημασία. Έτσι ο Υιός συναπεκόμισε, αν επιτρέπετε η έκφραση, γιατί ο Υιός είναι παντακού παρόν. Επειδή δεν είναι μία η υπόσταση, σε ένα το πρόσωπο, γι' αυτό μου επιτρέπει να πω συναπεκόμισε την ανθρωπίνη φύση στον ουρανό, μαζί με τη Θεία πάντοτε, δεν χωρίζει. Ένα πρόσωπο είναι, δεν είναι δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο είναι. Μία υπόσταση είναι, ώστε με την παρουσία της ανθρωπίνης φύσεως να καταλλαγεί ο Πατήρ. Βέβαια, χωρίς δεν θέλω να σας μπερδέψω, η καταλλαγή είναι και ανάμεσα στον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον, αλλά για να μην σας μπερδέψω, γιατί αναφερόμεθα πάντα στα τρία πρόσωπα, όμως εδώ το ειδικεύομαι το πράγμα. Καταλλάσσεται ο Πατήρ με την παρουσία της ανθρωπίνης σαρκός, της ανθρωπίνης φύσεως. Και τότε στέλνει το Πνεύμα του το Άγιον εις τον κόσμο. Έτσι, ανήλθε ο Υιός, καταλάσσει και κατέρχεται το Πνεύμα του Άγιον πλούσιο. Διότι αν υποτεθεί ότι ο Υιός δεν ανήρχεται, το Πνεύμα του Άγιον δεν θα κατήρχεται, για το λόγο που σας εξήγησα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, εάν εγώ δεν ανέλθω, εκείνο δεν κατέρχεται. Γι' αυτό είπε ότι συμφέρει εγώ να απέλθω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αν έρχεται ο Ιης Παράκλητος, κατέρχεται ο Έτερος, και έτσι βλέπουμε εδώ ότι αφορά εις το όνομα, την προσιγορία, το όνομα Παράκλητος. Ότι δε εν και το αυτό εστί διαφόριστες προσιγορίες ονομαζόμενων, δείκνεται σαφώς εκ τούτων. Περιμέν γάρ του είναι το αυτό το Πνεύμα το Άγιον και των Παράκλητων, ήρυτε ο δε Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον. Άλλη προσιγορία, ότι το Πνεύμα το Άγιον, λέει, και ο Παράκλητος είναι ένα πράγμα, είναι ένα. Δηλαδή βλέπετε εδώ, κάνεις τους συνδυασμούς αυτούς ο Άγιος Κύριλλος, διότι ο χώρος της πίστης είναι πολύ λεπτός, είναι τρομερά λεπτός. Αν δεν γίνει μια διατύπωση σωστή, ξεπηδάει από εκεί μια αίρεση. Για να με καταλάβετε, θα με καταλάβουν οι ασκούντες στην νομική επιστήμη, αλλά και όλοι θα το καταλάβουν. Εάν μέσα σε ένα έγγραφο δεν διατυπωθεί κάτι με τα λεπτομερίες και σχολαστικότητος, εκεί δημιουργούνται αμφιβολίες. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος, μην ξεχνάτε που ζει, σε ποια εποχή, είναι στην εποχή της φοβερής αριανικής αιρέσεως. Το 325 συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο Άγιος Κύριλλος 25 χρόνια μετά έχει, λέει τις κατηχήσεις αυτές, έχει ζήσει σε ένα φοβερό κλίμα, απεμακρύνθη από την επισκοπή του, έγινε θύμα της αριανικής αιρέσεως και φοβείται. Γι' αυτό τον βλέπετε να ακριβολογεί όπως ένας καλός νομικός, όπως ένας καλός συμβολαιογράφος, δια να μην εγερθούν ζητήματα νοθείας, αμφιβολίας, ασαφίας. Δικαιολογώ τον Άγιο Κύριο, όπως βλέπετε, σαν να είμαι δικηγόρος τώρα εγώ. Δηλαδή δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να σας δείξω να καταλάβετε γιατί μιλάει με τόση λεπτομεριακότητα. Μη βαρεθούμε, μη κουραστούμε. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Θεός εντέλεται κάτι, λέει, εγώ εντέλομαι. Και σταματάει, ενώ το λέει στην αρχή, εγώ ο Θεός, το και τα λοιπά. Στο τέλος, ενώ το είπε, ότι εγώ το παραγγέλω, ξαναλέει, εγώ Κύριος. Τι θα πει εγώ Κύριος? Εγώ ο Κύριος εντέλομαι αυτό. Αν ανοίξετε το ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε τη λέξη Θεός Κύριος, Κύριος, Κύριος. Θα το βρείτε τόσες φορές που θα σας πιάσει ήλικος. Θα έλεγε κανείς, δεν είναι ένας πλεονασμός ανά πάσα στιγμή σε κάθε βήμα, εγώ Κύριος, εγώ Κύριος? Ναι,
για να μην θεωρηθεί ότι αυτά που λέγονται δεν είναι από το Θεό. Εδώ, αγαπητοί μου, τόση λεπτομεριακότητα υπάρχει και τέτοια πυκνότητα διατυπώσεως για να φύγει κάθε ασάφεια, και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη που λένε ότι ο Μωυσής, τι, ποιος Θεός δεν του έδωσε τον νόμο? Ο Μωυσής, έξυπνος άνθρωπος, σοφός και σπουδαίος, νομοθετεί και δίδει τον νόμο. Ποιος Θεός? Ορίστε. Ορίστε. Α, έτσι τα έβαλε, λέει ο Μωυσής, για να έχει κύρος. Έβαλε έναν Θεό. Ορίστε. Τι λόγο θα δώσουν στον Θεό εκείνοι που λέγουν αυτά, όταν σε κάθε βήμα ο Κύριος το κάνει σαφές αυτό, ότι δεν είναι ο νομοθέτης ο Μωυσής, αλλά είναι ο Θεός. Εγώ Κύριος, λέει. Τι λέγεται εδώ? Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ τώρα λοιπόν, ότι το Πνεύμα το Άγιο και ο παράκλητος είναι ένα, και παίρνει το χωρίον αυτό που τα έχει όλα και τα τρία, Άγιον, Πνεύμα και Παράκλητος, Ιωάννης 14,26. Ότι δηλαδή είναι το ίδιο, ο Παράκλητος, το Πνεύμα, το Άγιο. Περί δε του το αυτό είναι και των Παράκλητων και το Πνεύμα της Αληθείας, ήρυτε. Περί τώρα άλλο συνδυασμό, ότι ο Παράκλητος που είναι ίδιο με το Πνεύμα της Αληθείας, για το οποίο μας μίλησε πιο πέρα, αυτό είναι στον Ιωάννη 14,16 και λοιπά. Και τι λέγει? Και άλλων παράκλητων, λέει ο Χριστός, δώσω ημίν, ή να με θυμών μένει στον αιώνα, για να μένει μαζί σας όσο κρατάει η ιστορία, για να σας παρηγορεί, είπαμε έτσι, το Πνεύμα της Αληθείας. Και πάλι, όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας. Αυτό είναι Ιωάννης 15,26. Καλείται και Πνεύμα Θεού. Μάλιστα. Εδώ τώρα προσέξτε μερικά πράγματα, διότι λέγεται και Πνεύμα Χριστού και Πνεύμα Θεού. Καλείται και Πνεύμα Θεού, καθώς διέγραφε, και είδον το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον. Ποιος το λέγει αυτό? Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, και είναι στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 32. Είδα, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, συγγνώμη, το Πνεύμα του Θεού να καταβαίνει. Και πάλι, όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι ιή Θεού εισή. Πνεύμα του Θεού. Το δεύτερο που σας είπα από τον Απόστολον Παύλον είναι στον στίχο Ρωμαίος, συγγνώμη, βιβλίο Ρωμαίος, στίχος κεφάλαιο 8, στίχος 14. Πνεύμα του Θεού. Εδώ, παρότι λέγεται Πνεύμα του Θεού, δεν σημαίνει ότι είναι το Πνεύμα του Θεού, αλλά σημαίνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Να σας το δείξω. Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. Τι λέγει εκεί στην Σαμαρίτιδα γυναίκα ο Κύριος, όταν λέγει η Σαμαρίτης ότι πού είναι πιο σωστό να λατρεύουμε το Θεό, στην Ιερουσαλήμ ή στο όρος Γαριζίν? Και ο Κύριος απαντά αυτή τη μεγάλη αλήθεια που δεν ξέρω, οι άνθρωποι δεν τη βρήκαν αυτή την αλήθεια. Μάλιστα, αν ρίξετε μια ματιά στην ειδωλολατρία θα το δείτε πολύ καθαρά αυτό. Πνεύμα ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι πνεύμα, τότε η έκφραση το Πνεύμα του Θεού θα ήταν το Πνεύμα του Πνεύματος, οπεράτοπον. Το Πνεύμα του Πνεύματος. Αφού είναι το Πνεύμα, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, το Πνεύμα του Πνεύματος. Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε κάποιο άλλο πνεύμα, του οποίου το όνομα είναι πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα, όπως είναι ο Πατήρ και ο Υιός, γιατί είναι μία ουσία. Πνεύμα ο Θεός. Ας μου επιτραπεί να πω, παρότι δεν είναι σωστή η έκφραση,
ότι η ουσία του Θεού είναι πνεύμα. Είπα δεν είναι πολύ ακριβής αυτή η έκφραση, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι καν πνεύμα. Ούτε το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να το ξέρουμε. Ούτε το ανθρώπινο πνεύμα δεν ξέρουμε τι είναι, παρότι είναι το ανθρώπινο πνεύμα κτιστών. Ενώ το πνεύμα του Θεού, η ουσία του Θεού είναι άκτιστος. Συνεπώς, όταν λέγει το πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός που δίδει το πνεύμα του, που κατεβαίνει το πνεύμα του Θεού, είδα λέει το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει, καλείται και πνεύμα πατρός, καθώς φυσήν ο σωτήρ. Ούγαρ εμείς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Προσέξτε, μια φορά το είπα, θα σας το πω και πιο κάτω για τον Χριστό, γιατί λέγεται και το πνεύμα του Χριστού, του Υιού. Λέγεται και το πνεύμα του πατρός, όχι μόνο το πνεύμα του Θεού, αλλά και το πνεύμα του πατρός. Διότι ο πατήρ στέλνει το πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκ του πατρός εκπορεύεται. Τι εκπορεύεται, αφού είναι μία η ουσία, θα μου πείτε, το πρόσωπον Άγιον Πνεύμα εκ του Πατρός εκπορεύεται, γιατί είναι μία η ουσία του Θεού. Και δεν ταυτίζεται η ουσία του Θεού με το Πνεύμα το Άγιον κατά τρόπο που να λέμε δεν υπάρχει, γιατί είναι υποστατικόν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι υπόστασης, θα μας το πει κάπου λίγο πιο κάτω, δεν το δούμε σήμερα αυτό. Είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο. Και πάλι ο Παύλος, τούτου χάριν κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα και εξής, ή να δω ημίν κρατεωθήνε δια του Πνεύματος αυτού. Ίδιο πάλι, κάμπτω τα γονατά μου στον Πατέρα και τα λοιπά, δια του Πνεύματος αυτού. Διότι θα επαναλάβω, εάν ο Πατήρ που είναι Πνεύμα, μιλούσαμε για το Πνεύμα, είναι πλεονασμός, αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο. Καλείται και Πνεύμα Κυρίου, καθώς Πέτρος είπε, τι ότι συνεφωνήθη ημίν πειράσε το Πνεύμα Κυρίου. Αυτό που υπόθηκε, υπόθηκε είναι στις Πράξεις 5,9 στον Ανανία, που λέει γιατί συμφωνήσες με τη γυναίκα σου Ανανία για να πειράξετε, να θέσετε υποδοκιμασία, δηλαδή το Πνεύμα του Κυρίου. Είδατε, Πνεύμα Κυρίου. Μην ξεχνάτε δε ότι ο Πατήρ είναι Κύριος και το Πνεύμα του Άγιον είναι Κύριος και ο Υιός είναι Κύριος. Εν τούτης, όπως το λέει εκείνο το πολύ ωραίο τραγουδάκι του παλιό, το ξέρετε, ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Κύριος. Δεν έχουμε τρεις Κυρίους, Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα το Άγιον, ένας είναι ο Κύριος. Γιατί είναι μία η ουσία. Καλείται και Πνεύμα Χριστού, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Καλείται και Πνεύμα Χριστού, καθώς γράφει Παύλος, ημείς δε ούκεστε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ Πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Αν βέβαια το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς. Εμείς λοιπόν δεν είσαστε σαρκικοί άνθρωποι, αλλά έχετε το Πνεύμα του Θεού. Όχι, το Πνεύμα του Χριστού. Ή δε της Πνεύμα Χριστού ουκέχει, ούτως ουκέστην αυτού, λέγει στην Ρωμαίος 8,9. Εκείνος που δεν έχει, λέει, το Πνεύμα του Χριστού, τότε δεν έχει τον Χριστό. Και κατά τον ίδιο λόγο εδώ, το Πνεύμα το Άγιον είναι γνωστόν ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και στέλλεται εκ του Πατρός. Το Πνεύμα το Άγιον μόνον στέλλεται εκ του Υιού. Το λέει ο ίδιος ο Υιός, όταν θα στείλω σε εσάς τον Παράκλητον, θα στείλω. Στέλνει ο Πατήρ, στέλνει και ο Υιός, αλλά η εκπόρευσης αποτελεί προσωπικό ιδίωμα. Ανήκει στον Πατέρα σε σχέση με τον Υιόν, με το Πνεύμα το Άγιο. Και η γέννηση ανήκει προσωπικό
θα λέγαμε ιδίωμα, ανήκει στον πατέρα που γεννά τον Υιόν. Ο πατήρ λοιπόν είναι πατήρ και όχι Υιός. Ο Υιός είναι Υιός και όχι πατήρ. Το Πνεύμα το Άγιο, ο πατήρ εκπορεύει, του πατρός εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκπορευτόν εκ του πατρός. Αυτά αποτελούν τα λεγόμενα προσωπικά ιδιώματα. Για τον ίδιο λόγο, αφού και ο Υιός είναι Πνεύμα, δεν μπορούσε να πει υποθήδω το Πνεύμα του Πνεύματος, που σας είπα προηγουμένως, έτσι και η έκφραση υπάρχει που λέγει εδώ το Πνεύμα του Χριστού και Πνεύμα Θεού και Χριστού. Βλέπετε, και Πνεύμα Θεού και Χριστού, Πνεύμα. Ακόμη καλείται και Πνεύμα του Υιού του Θεού, καθώς ήρηκε, όπως υπόθηκε, ότι δέεστε ή εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού. Ότι είσαστε παιδιά του Θεού, έστειλε το Πνεύμα του Άγιον για να σας κάνει να ομολογείτε ότι είσαστε παιδιά του Θεού. Και Πνεύμα του Υιού του Θεού. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα που έρχεται από τον Υιόν και από τον Πατέρα Θεόν. Βλέπετε δηλαδή εδώ ποικιλία ονομάτων, γιατί η ώρα έχει περάσει, ποικιλία ονομάτων, αλλά ξαναλέμε και κλείνουμε, γιατί θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη φορά. Λέγεται Πνεύμα Επαγγελίας, λέγεται Πνεύμα Χάριτος, λέγεται Πνεύμα Υιοθεσίας, Πνεύμα Υιοσύνης, λέγεται ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα με τα πολλά πολλά αυτά ονόματα. Σας είπα, στο Πνεύμα το Άγιον ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δίνει 50 περίπου ονόματα. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ορίστε. Oh.